600 ασθενείς υποδέχεται το τμήμα επιγόντων περιστατικών Βενιζελίου μέσα σε μόλις μια εφημερία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Το ιστορικό και πολύπαθο νοσηλευτικό ίδρυμα εφημερεύει μέρα παραμέρα, άρα μέσα σε μόλις ένα μήνα καλείται να προσφέρει υπηρεσίες σε περίπου 9.000 ανθρώπους. Και οι εισαγωγές γίνονται από 70 έως και 80. Φανταστείτε λοιπόν ο φόρτος της εργασίας των ΤΕΤ. Ένα μεγάλο ποσοστό, 30 έως και παραπάνω της 100 που προσέρχονται, είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να βρουν ραντεβού, δεν έχουν χρήματα να πάνε στο εξωτερικό γιατρό και μέσω των ΤΕΤ βρίσκουν τη λύση. Δεν είναι όλα επίγοντα. Θεωρούμε ότι στο δικό μας νοσοκομείο περιμένει το λιγότερο δυνατόν διάστημα, έχουν επισπευθεί αυτές οι διαδικασίες στα εργαστήρια. Την ίδια ώρα στο ΤΕΠ Βενιζελίου αλλάζει η διαδικασία της εξυπηρέτησης των πολιτών ώστε να είναι πιο στοχευμένη αλλά και πιο άμεση. Όπως δηλώνει ο αναπληρωτής διοικητής, αυτό που προβλέπεται είναι σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο και με τον απαραίτητο εξοπλισμό να υπάρχει γιατρός που, αφού εξετάσει κάθε περιστατικό, να το παραπέμπει είτε στη διαλογή, όπως γίνεται συνήθως, είτε απευθείας στο αντίστοιχο ιατρείο. Υπάρχει νοσηλευτής. Είναι επιδίωξη να είναι και γιατρός, αυτό όμως θα το δούμε στη συνέχεια, ο οποίος αξιολογεί καταρχήν το περιστατικό του ασθενή και ανάλογα το παραπέμπει, αφήνει για την διαλογή ή το παραπέμπει μέσα στο γιατρείο, θα κρίνει εκείνος το ότι πρέπει να οδηγηθεί ο ασθενής. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε χθες πιλωτικά και στόχο έχει να δώσει ανάσα στη διαχείριση των περιστατικών ώστε να μειωθεί η ώρα αναμονή στα ΤΕΠ, που σε πολλές περιπτώσεις παρομοιάζεται με Γολγοθά από τους ασθενείς. Τώρα είναι δοκιμαστικά πιλωτικά αυτός ο τρόπος λειτουργίας. Τώρα λειτουργεί 3 με 11. Στόχος είναι, το οποίο πιστεύω σύμφωνα με την εικόνα που έχω, ότι τέλος του μήνα θα λειτουργήσει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Πάντως, όπως καταγγέλνουν γιατροί, οι ανάγκες που αυξάνονται και οι ελλείψεις που επιμένουν δημιουργούν ένα ασφικτικό σκηνικό για τους ίδιους, καθώς καλούνται να υπερβάλλουν εαυτόν με εξαντλητικές εφημερίες και ωράρια.